Σαν σκοπό της σημερινής ημερίδας θέσαμε την ανάδειξη των επαγγελμάτων που σχετίζονται με τον τομέα της ναυτιλίας ως πόλο έλξης για την απασχόληση των νέων μας. Η Ένωση Ανδρείων και η Εταιρεία Ανδρείων Επιστημόνων δεν είναι αυτοί που θα λύσουν τα προβλήματα της απασχόλησης των νέων στο νησί. Είναι δύο σύλλογοι ανιδιοτελείς που τόλμησαν να κάνουν κάτι που θεωρούν ότι είναι καλό για την νεολαία του νησιού μας. Κάνουν μια προσπάθεια να αναδείξουν τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τη σύγχρονη ναυτιλία. Θέλουμε να σταθούμε στο παρόν, αλλά πολύ περισσότερο στο μέλλον. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους των παλεμάχων ναυτικών που βρίσκονται σήμερα εδώ κοντά μας και είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς. Δεν θα θέλαμε όμως στην παρούσα φάση να επεκταθούμε και να εστιάσουμε στο παρελθόν του ναυτικού επαγγέλματος. Εξάλλου, δεν έχουμε ούτε τη γνώση αλλά και την εμπειρία για κάτι τέτοιο. Η Ένωση Ανδρείων και η Εταιρεία Ανδρείων Επιστημών, με τούτη την ημερίδα, όπως προείπα, έχει σκοπό να αναδείξει τα επαγγέλματα της ναυτιλίας ως πόλο έλξης για την απασχόληση των νέων. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εταιρεία Ανδρείων Επιστημών και ιδιαίτερα την Ελένη τη Σαλούπαρδο για τη συνεργασία, το Andros Marine Association, το Δήμο Άνδρου, τους χορηγούς μας Golden Star Ferries, Ίδρυμα Μωραΐτη, Σάριζα, Έλετσον, όπως επίσης και τον κύριο Κομινό για την ευγενική χορηγία να δωρήσει αυτά τα βιβλία τα οποία θέλει να δώσει κάθε νέος ή κάποιος από εσάς μπορεί να τα πάρει μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούω στον κυριασμό να ξεκινήσω με μία ρίση του Carl Jung, γνωστού ψυχαναλυτή και συνεργάτη του Freud. Δεν έχω ιδιότητες, ξέρω, δεν μπορώ να το αποφύγω. Το μεγαλύτερο βάρος στους ώμους ενός παιδιού, είπε ο Γιούγκ, είναι οι ανεκπλήρωτες επιθυμίες των γονέων. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να πιέζουμε τα παιδιά μας να κάνουν αυτό που ίσως θέλαμε εμείς να κάνουμε και για κάποιους λόγους δεν το κάναμε. Οφείλουμε όμως να τους μεταφέρουμε την πείρα και τη γνώση μας στον προβληματισμό τους σχετικά με το θέμα του επαγγελματικού προσανατολισμού. Να τους πούμε τα θετικά και τα αρνητικά που εμείς έχουμε βιώσει, να τους επισημάνουμε ότι η απόκτηση ενός πτυχίου το οποίο δεν θα εξαργυρώνεται στην αγορά εργασίας, η οποία δυστυχώς αγορά εργασίας είναι σκληρή και ρηχή στην Ελλάδα, συνιστά αποτυχία και μάταιους κόπους από την πλευρά τους και οικονομική αιμορραγία από την πλευρά μας. Και εκείνα ας αποφασίσουν. Με αυτές τις σκέψεις αγνώμονα, η Εταιρεία Ανδρείων Επιστημόνων και η Ένωση Ανδρείων και αναγνωρίζοντας τη συμβολή της ναυτιλίας στην ανάπτυξη της χώρας μας και ειδικότερα της ιδιαίτερης πατρίδας μας, οργανώσαμε τη σημερινή ημερίδα. Ελπίζομαι ότι οι διακεκριμένοι άνθρωποι αυτού του χώρου που σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε θα μας ενημερώσουν και θα απαντήσουν στα ερωτήματα τα δικά μας αλλά και των νέων μας. Σας ευχαριστώ. Η έννοια της ναυτιλίας αποτελεί για μας τους ανδριώτες την ιστορία μας, την πηξίδα μας από τα βάθη των αιώνων. Θα μπορούσε κανείς να μιλάει ώρες ατελείωτες για τα ωφέλη, τις προοπτικές, τις προκλήσεις αλλά και τις ιδιαιτερότητες του ναυτικού επαγγέλματος. Εκτός λοιπόν ενός τυπικού χαιρετισμού, αισθάνομαι την ανάγκη να πω λίγα λόγια, λίγες σκέψεις για την ναυτιλία και το ναυτικό επάγγελμα που σίγουρα για όλους εσάς έτσι και για μένα σημαίνει πολλά. Το ναυτικό επάγγελμα σε μια κρίσιμη εποχή για την πατρίδα και την οικονομία και με την ενεργεία να αποτελεί μάστιγα για τους νέους, συνεχίζει να ανοίγει νέους ορίζοντες επαγγελματικής αποκατάστασης και εξέλιξης. Η χώρα μας είναι από τα ισχυρότερα ναυτιλιακά κράτη του κόσμου, αν όχι η ισχυρότερη. Και η ελληνική ναυτιλία είναι από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της οικονομίας μας. Η Ελλάδα κατέχει αναμφισβήτητα ηγετική θέση παγκοσμίως. Στη μεγάλη ιστορία της πατρίδας μας, η εμπορική μας ναυτιλία έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο τόσο στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, όσο και στους πολεμικούς αγώνες που έδωσε το ελληνικό έθνος στη μακρά ιστορία του. Συγχρόνως, η ναυτιλία μας συνετέλεσε τα μέγιστα στην καλή προβολή του ονόματος της Ελλάδας. Σήμερα η χώρα μας βιώνει μια απίστευτη οικονομική κρίση, που έχει σαν αποτέλεσμα την ολοένα αυξανόμενη ανεργία,
ιδιαίτερα των νέων, το μαρασμό πολλών επιχειρήσεων και το πρόβλημα σε πολλές περιπτώσεις παίρνει κοινωνικό χαρακτήρα με ανεξέλεγκτες συνέπειες αν δεν σταματήσει αυτός ο κατήφορος. Η χώρα μας λοιπόν καλείται να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση ως αλλιώς αξιοποιώντας τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα προκειμένου να τροφοδοτήσει μια βιώσιμη πλέον ανάπτυξη. Ένα από αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας είναι χωρίς αμφιβολία η θάλασσα. Η ιστορία μας ήταν πάντα δεμένη με τη θάλασσα και με την ναυτιλία. Αν λοιπόν θεωρήσει εδώ κάποιος πως συγκριτικό πλεονέκτημα των Ελλήνων είναι η ναυτιλία, τότε τι πρέπει να πούμε για το συγκριτικό πλεονέκτημα των Ανδριωτών. Άνδρος, θάλασσα, ναυτοσύνη, απόλυτα ταυτόσιμες έννοιες. Για τους περισσότερους Έλληνες η Άνδρος είναι το νησί της ναυτιλίας. Οι Ανδριώτες ναυτικοί που θαλασσοδεύονταν στις θάλασσες του πλανήτη είναι αυτοί που έκαναν αυτή τη μικρή κουκίδα του Αιγαίου, την Άνδρο μας γνωστή σε όλο τον κόσμο και κυρίαρχη ναυτική δύναμη. Στα σπίτια μας όλοι έχουμε κάποιο ναυτικό, πατέρα, παππού ή κάποιο στενό συγγενή. Η δική μας όμως η γενιά άλλαξε ρότα, άλλαξε πλεύση και έγινε στεριανή. Και να που ήρθε η οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων, να γονατίσει την κοινωνία και να απειλήσει τη συνοχή της οικογένειας. Αυτή ακριβώς η κρίση έδωσε την αφορμή σε πολλούς να κοιτάξουν πάλι τη θάλασσα και την ναυτιλία. Την ναυτιλία που αποτελεί το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, που έδωσε στο νησί μας την έγκλη και τον πλούτο. Πλούτο όχι μόνο οικονομικό, αλλά και πολιτιστικό. Δεν πρέπει όμως οι νέοι να βλέπουν το ναυτικό επάγγελμα μόνο ως αναγκαστική διέξοδο για εξοικονόμηση χρήματος. Το ναυτικό επάγγελμα είναι σκληρό και απαιτεί θυσίες. Αν κάποιος πέρα από τα ωφέλη δεν γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του ναυτικού επαγγέλματος, είναι πιθανό να απογοητευτεί. Σήμερα, ολοένα και περισσότεροι θέλουν να μάθουν για το ναυτικό επάγγελμα, τις προοπτικές και τους κινδύνους του, τις προκλήσεις και τις ιδιαιτερότητές του, ώστε καλά πληροφορημένοι να σταθμίσουν τα υπέρ και τα κατά και να πάρουν τη μεγάλη απόφαση για το επαγγελματικό τους μέλλον. Με αυτή την έννοια, οι μερίδες σαν τη σημερινή που φιλοδοξούν να δώσουν απαντήσεις στην αγωνία των νέων μας για το αύριο, αξίζουν τον έπαινο και το χειροκρότημά μας. Και θέλω να συγχαρώ από καρδιάς τους συντελεστές της σημερινής για την πρωτοβουλία τους. Είμαι βέβαιος πως στο τέλος αυτής της ημέρας όλοι θα γίνουμε σοφότεροι και όλοι θα έχουμε διαμορφώσει μια ξεκάθαρη εικόνα για το επάγγελμα της ναυτιλίας, για τα επαγγέλματα της ναυτιλίας, που για πολλά χρόνια ήταν από αδιάφορα μέχρι παρεξηγημένα για μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας. Χαιρετίζω λοιπόν την πρωτοβουλία των δύο συλλόγων. Είμαι βέβαιος για την επιτυχία της και εύχομαι τον δρόμο που δείχνουν σήμερα οι δύο σύλλογοι να τον ακολουθήσουν και άλλοι στο μέλλον. Θα κλείσω με τα λόγια του Γάλλου συγγραφέα Ζακ Λακαριέ, που είπε το εξής: ο πλούτος και η δύναμη των Ελλήνων βρίσκεται εκεί που βρισκόταν και στην εποχή του Οδυσσέα, στη θάλασσα. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της ημερίδας, την Ένωση Ανδρείων και την Εταιρεία Ανδρείων Επιστημόνων, για τη διοργάνωση της ημερίδας «Τα επαγγέλματα της ναυτιλίας, παρόν και μέλλον». Η ναυτιλία είναι ένα επάγγελμα με πολλές πραγματικά συγκινήσεις. Παρά τις αντίξωες συνθήκες του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκόσμια, η ναυτιλία παραμένει ένας κλάδος με θετικές προοπτικές και αισιόδοξα νούμερα. 40% του εσωτερικού εμπορίου στην Ευρώπη και 90% του παγκόσμιου εμπορίου πραγματοποιείται δια θαλάσσης. 5 εκατομμύρια άτομα απασχολούνται άμεσα στον τομέα της ναυτιλίας στην Ευρώπη, ενώ η Οικονομική Συμβουλή των Ευρωπαϊκών Ναυτιλιακών Τομέων, όπως ναυτιλία, λιμένες, ναυπηγική βιομηχανία, ανέρχεται στα 300 δις ευρώ. Ο παραδοσιακός τομέας της ναυτιλίας έχει αποδείξει διαχρονικά την ικανότητά του να επιβιώνει, να αναπτύσσεται και να ευημερεί. Η εγρήγορση, η ευελιξία, η διορατικότητα, η έλλειψη κρατικής κυδαιμονίας με τη συνεπάγουσα γραφειοκρατία, η αξιοκρατία και οι δυνατοί δεσμοί στο εργασιακό περιβάλλον αποτελούν τα βασικά εργαλεία για την αντιμετώπιση τόσο των κρίσεων όσο και των προκλήσεων που διαρκώς μεταβάλλονται.
Πιστεύω βαθιά ότι στη δύσκολη οικονομική περίοδο που περνάει η χώρα μας, η ναυτιλία μπορεί να δείξει το δρόμο προς την έξοδο και την ανάπτυξη. Η ναυτιλία αποτελεί ένα δοκιμασμένο πρότυπο που μπορεί να μετατρέψει τη σημερινή κρίση σε αυριανή ευκαιρία. Και αυτό αφορά κυρίως τους νέους που ξεκινούν σήμερα την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Θεωρώ πολύ σημαντικό που σήμερα συζητάμε το ναυτικό επάγγελμα σε μια περίοδο που αναζητούμε εστίες ανάπτυξης. Η ναυτιλία μαζί με τον τουρισμό είναι η πιο εξωστρεφής κλάδη της ελληνικής οικονομίας. Φέρνουν συνάλλαγμα, γεφυρώνουν το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, δημιουργούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, ενδυναμώνουν την οικονομία μας και ωφελούν ολόκληρη την κοινωνία. Οι θέσεις εργασίας που δημιουργεί η ναυτιλία αυξάνονται, όχι μόνο στη θάλασσα, αλλά και στη στεριά. Ναυτιλία, άλλωστε, δεν είναι μόνο εμπορικός τόλος. Είναι οι υπηρεσίες που συνδέονται με αυτή, οι επιχειρήσεις που την υποστηρίζουν, οι σχολές που προσφέρουν γνώση και εξειδίκευση στο ανθρώπινο δυναμικό. Η ελληνική ναυτιλία αξιοποίησε τα τελευταία χρόνια την άνθηση του διεθνούς εμπορίου και προσέγγισε με επιτυχία τις μεγάλες αναδυόμενες αγορές. Είναι αδιαφεσβήτητο ότι οι Έλληνες ναυτικοί διαδραματίζουν και στις μέρες μας σημαντικότατο ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η σχέση μεταξύ των δύο πυλώνων που κρατούν ψηλά την ελληνική ναυτιλία, του άψυγου που είναι το πλοίο και του έψυγου, δηλαδή του ναυτικού, είναι αμφίδρομη. Δεν εννοείται βεβαίως, δεν εννοείται βελτίωση της θέσης του Έλληνα ναυτικού χωρίς να υπάρχει ένας μεγάλος και ανταγωνιστικός ελληνικός τόλος. Αντίστοιχα, δεν μπορεί να υπάρξει ανταγωνιστικός, ασφαλής και φιλικός προς το περιβάλλον ελληνικός εμπορικός τόλος χωρίς τη διαφύλαξη και την ενίσχυση της ναυτικής τεχνογνωσίας που διαθέτει ο Έλληνας επαγγελματίας ναυτικός. Η Άνδρος συγκαταλέγεται σε εκείνα τα νησιά που καθόρισαν την ιστορία της ελληνικής ναυτοσύνης. Ανδριώτης καπετάνιος. Ήταν η συχνή έκφραση θαυμασμού των ανθρώπων που γνώριζαν την αξία ενός επαγγέλματος που πρωταγωνιστούσε στο νησί μας. Το επάγγελμα του ναυτικού φαίνεται να ανακτά και πάλι τη σημαντική αξία του παρελθόντος. Όλο και περισσότεροι νέοι αντιλαμβάνονται την αξία του επαγγέλματος του ναυτικού και τη σταθερότητά του στην κερδοφορία. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Καλή επιτυχία. Δημήτριος Λοτσάρης. Η επιλογή του θέματος της σημερινής, το οποίο προσεγγίζει το κρίσιμο θέμα της ναυτικής απασχόλησης, ιδίως μέσα από μια προοπτική ματιά, είναι όχι μόνο επίκαιρο, αλλά και απόλυτα εναρμονισμένο σε τις προτεραιότητες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα μιας δημιουργικής και παραγωγικής Ελλάδας που έχει αναδείξει στη χώρα μας σε παγκόσμιο πρωτοπόρο του συγκεκριμένου κλάδου. Το γεγονός ότι η ελληνική ναυτιλία διατηρείται πολύ ψηλά στην παγκόσμια ανάπτυξη, και η ελληνόφθηκη ναυτιλία διατηρεί την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία, κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι. Τα συστατικά της επιτυχούς πορείας είναι αρκετά. Μια έγκυρη ιεράρχηση όμως θα μπορούσε να αναδείξει σε κυρίαρχο συστατικό αυτή της μοναδικότητας το ανθρώπινο δυναμικό. Τον ανθρώπινο παράγοντα, τόσο στο σκέλος της επιχειρηματικότητας, όσο και στο σκέλος της εργασίας στα πλοία και στα γραφεία. Στην ναυτιλιακή διοίκηση, αλλά και στο σύνολο των επιχειρήσεων που υποστηρίζουν την ναυτιλία. Η Ελλάδα, ως παραδοσιακή ναυτική χώρα, με σημαντική πλειοκτησία και ναυτιεργασία, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο ναυτικό επάγγελμα και στη διασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στα πλοία. Κυρίω γνώμονα των ενεργειών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποτελούν οι απαιτήσεις των διεθνών ναυτιλιακών οργάνων και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απαραίτητη εφαρμογή των οποίων διαμορφώνει ελκυστικές συνθήκες εργασίας σε ένα επάγγελμα με άριστες προοπτικές που προσφέρει ιδανική επαγγελματική διέξοδο, ιδίως σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι νέοι μας έχουν συνειδητοποιήσει αυτό, όπως αποδεικνύεται από το αυξημένο ενδιαφέρον εισαγωγής της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. Η παγκόσμια ναυτιλία έχει πάνω απ' όλα την ανάγκη του εξειδικευμένου και άρτια καταρτισμένου ανθρώπινου κεφαλαίου. Στο βαθμό λοιπόν που το παγκόσμιο εμπόριο θα εξακολουθήσει να εξαρτάται από την ναυτιλία, ο χώρος θα συνεχίσει να προσφέρει μια ιδιαίτερη αξιόπιστη και ελκυστική επιλογή για τους νέους, ιδιαίτερα για τη χώρα μας, με την πρωταγωνιστική θέση στην παγκόσμια ναυτιλία. Αναγκαίες προϋποθέσεις
Γι' αυτό αποτελούν αφενός η διατήρηση της ελληνικότητας της ναυτιλίας, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη στελέχωση των γραφείων, αλλά και σε ό,τι αφορά τη στελέχωση των πλοίων και αφετέρου η διαρκής επένδυση, στη διατήρηση και διεύρυνση της τεχνογνωσίας και στην ενίσχυση και αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, στο κέντρο της πολιτικής μας βρίσκεται η επιδίωξη για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για Έλληνες ναυτικούς στα ελληνικά πλοία. Η απασχόληση Ελλήνων ναυτικών με όρους που θα περιλαμβάνονται σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας μπορεί να συνεχίσει να είναι βασικό συστατικό της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας. Άλλωστε, η ελληνική ναυτιλία χωρίς Έλληνες ναυτικούς σημαίνει ναυτιλία χωρίς ταυτότητα στην τεχνογνωσία της. Παράλληλα, βασική επιδίωξή μας αποτελεί προώθηση προς το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο επίπεδο του IMO. Θέσεων που έχουν στο επίκεντρο τους το ανθρώπινο δυναμικό. Στο πλαίσιο μάλιστα ανάδειξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του επόμενου έτους 2017 ως έτος για την ναυτιλία, ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποδοθεί και εκ μέρους της έμφαση σε ευρύ φάσμα πρωτοβουλειών που θα κατατείνουν στην ανάδειξη του ρόλου του ανθρώπινου κεφαλαίου στην ναυτιλία και σε όλες τις θαλάσσιες δραστηριότητες, καθώς και στη βελτίωση της εικόνας της ναυτιλίας και του ναυτικού επαγγέλματος, τις οποίες ομοίως υποστηρίζουμε έθεμα. Πιστεύω ότι η μερίδα σας, όπως και οι επιτυχημένες ημερίδες ναυτιλίας που είχαν οργανωθεί στο παρελθόν από φορείς Ισάνδρου, στις οποίες είχα τη χαρά να συμμετέχω με την ιδιότητα του μέλους του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θα έχει σημαντική συμβολή. Για άλλη μια φορά, σας ευχαριστώ για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση. Να απευθύνω χαιρετισμό στη μερίδα της Ένωσης Ανδρείων και της Εταιρείας Ανδρείων Επιστημών για την ναυτική απασχόληση και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της. Σας ευχαριστώ. Είναι γνωστό ότι η άλλοτε μεγάλη ελληνική εμπορική μας ναυτιλία μεγαλούργησε στις περασμένες δεκαετίες στη διεθνή αρένα κάτω από οξύ και σε πολλές περιπτώσεις αθέμητο ανταγωνισμό, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά πλοία σημαίων ευκαιρίας, μεγάλο μερίδιο στα οποία έχει ο ελληνικός εκοπλισμός, σε βαθμό που μέχρι πριν από μερικά χρόνια να έχει καταλάβει την πρώτη θέση παγκοσμίως. Η επιτυχία οφείλεται, αν όχι αποκλειστικά, αλλά πάντως σε πολύ μεγάλο βαθμό, στην παρουσία του Έλληνα ναυτικού, παύλα αξιωματικών και κατωτέρων πληρωμάτων, και πρώτα και κύρια στην αυτοσύνη, τον υψηλό επαγγελματισμό και κυρίως το φιλότιμό του, ώστε κάτω από αντίξωες και αρκετές φορές επικίνδυνες συνθήκες να συμβάλλει με τη σκληρή εργασία του στην αύξηση της δύναμης της ναυτιλίας μας. Παρά το γεγονός ότι η συμβολή του Έλληνα ναυτικού στην ελληνική εμπορική ναυτιλία δεν μπορεί από κανέναν να αμφισβητηθεί, θεωρούμε όμως ότι η συνεισφορά του αυτή δεν έχει αναγνωριστεί μέχρι σήμερα. Είναι γεγονός ότι οι ναυτικοί μας, όπως άλλωστε και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στη χώρα μας, έχουν οδηγηθεί τα τελευταία 6 και πλέον χρόνια στην απόγνωση, ύστερα από αλλεπάλληλες, άδικες και κάτω και έξω από κάθε λογική μειώσεις μισθών και συντάξεων, κυρίων και επικουρικών, τις περικοπές κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας και την παραπέρα αύξηση της φορολόγησης του εισοδήματός τους. Ένα δεύτερο σημείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ είναι ότι η ανεργία στις τάξεις των ναυτικών έχει εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη, πράγμα που λειτουργεί σαν μια γενή ματώνοντας κυριολεκτικά τους ίδιους, όταν μάλιστα διαπιστώνεται συστηματική αποδόμηση του κοινωνικού κράτους και κατάργηση του κράτους πρόνοιας. Το αύριο της ναυτιλίας μας όμως είναι άνοιχτα συνδεδεμένο με την ύπαρξη Ελλήνων ναυτικών. Όπως εξάλλου έχω δηλώσει κατά το παρελθόν, δεν νοείται ελληνική ναυτιλία από την οποία θα απουσιάζει το έμψυχο δυναμικό που προσδιορίζει με έναν τρόπο καθοριστικό την ελληνικότητα της ναυτιλίας μας. Οι ποινιόκοι Έλληνες ναυτικοί χρόνια τώρα απαιτούν τη σχεδίαση μιας ναυτιλιακής πολιτικής με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, στο επίπεδο της οποίας θα βρίσκεται ο Έλληνας ναυτικός, και αναμένουν έστω και αυτή την ώρα να υπάρξει επιτέλους ανταπόκριση από το κράτος στην κραυγή αγωνία μας, γιατί σε διαφορετική περίπτωση φοβούμε ότι η ελληνική εμπορική ναυτιλία θα αποτελεί στο μέλλον ανάμνηση και μόνο ενός παρελθόντος που προήλθε ανεπιστρεπτή. Τέλος, οι ναυτικοί και οι οικογένειές τους αναμένουν ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης του έργου τους από την πολιτεία την άμεση αντιμετώπιση και την επίλυση των χρονιζόντων προβλημάτων του κλάδου μας, γιατί οι κυβερνώντες στη χώρα μας πρέπει επιτέλους να αντιληφθούν ότι οι καιροί που μενετεί. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
εξάμεινο. Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ να μιλήσουμε και να πούμε για την ναυτιλία, τα καλά που μπορεί να προσφέρει μια δουλειά στην ναυτιλία. Και εμείς έχουμε πρόσφατα δημιουργήσει ένα σύλλογο ναυτιλίας, αντριωτών, στην ναυτιλία. Και από εκεί που νόμιζα ότι ήμασταν λίγα άτομα, έχουμε μαζευτεί ήδη 170 άτομα. Και ελπίζω την επόμενη εβδομάδα κιόλας να είμαστε σώμα, δηλαδή, γιατί περιμένω το πρωτοδικείο να περάσει η αίτηση. Οπότε θα μπορούμε να είμαστε σώμα και να μπορούμε να καλέσουμε άτομα που είναι στην ναυτιλία από την Άνδρο. Ο σκοπός είναι να υποστηριχτούμε και να μπορεί να βοηθάει ένας τον άλλον στην ναυτιλία, να μπορεί να υπάρχει συζήτηση σε θέματα της ναυτιλίας, να βοηθάμε τα παιδιά της Άνδρου να βρουν δουλειά στην ναυτιλία. Και εδώ η Ιωάννη Χαλά έχει προσφερθεί να είναι αντιπρόσωπος εδώ στην Άνδρο για να μπορεί να έρθει σε επαφή τα παιδιά της Άνδρου για να σας βοηθήσουμε να είτε άμα θέλετε για πανεπιστήμιο ή για δουλειά, να βρείτε δουλειά στην ναυτιλία, να μπορούμε να σας βοηθήσουμε εμείς να βρείτε δουλειά. Θα έχουμε ιστοσελίδα, το οποίο θα μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσα στη ιστοσελίδα για να κάνετε ερωτήσεις ή να μπορείτε να βρείτε δουλειά. Και η Άνδρος είναι ένα μέρος που είναι πλούσιο από την εμπειρία στην ναυτιλία. Εγώ έχω μια οικογένεια που ο προπάπος μου ήταν μηχανικός, ο παππούς μου ήταν καπετάνιος και συνεχίζουμε και σήμερα με μια ναυτιλική εταιρεία. Και εδώ έχεις πολλούς ανθρώπους εδώ που έχουν ξεκινήσει την καριέρα τους από είτε μηχανικός ή καπετάνιος ή και άλλα επαγγέλματα στην ναυτιλία. Και το νησί μας νομίζω έχει κερδίσει πάρα πολύ από την ναυτιλία. Το βλέπουμε γύρω μας τα σπίτια, τα μουσεία, οι πλατείες, οι εκκλησίες. Έχουν έρθει από τους ναυτικούς, το ναυτικό όμιλο Άνδρου. Δεν θα τα είχαμε όλα αυτά. Νομίζω άμα δεν είχαν πάει οι άνθρωποι και είχαν δουλέψει σε πλοία και φέρανε πίσω οικονομική υποστήριξη για το τόπο τους. Λοιπόν, θα μιλήσουν πολύ εδώ ή να πούνε τα καλά της ναυτιλίας, αλλά ήθελα απλά να σας πω για το Andros Maritime Association που λέγεται στα αγγλικά και να το γνωρίζετε και να έχετε σε επαφή με την Ιωάννη Χαλά, αν θέλετε κάποιες πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι αυτή η μερίδα να φανεί για μας πρόσφορη, δημιουργική και πάνω απ' όλα να την μετακυλήσουμε στα νέα μας τα παιδιά που βλέπω δυστυχώς δεν είναι παρόντες, να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα που είναι ωραίο, που είναι δημιουργικό, που έχει πάνω απ' όλα ρίσκο, έχει ευθύνη και αξιοπρέπεια. Αντιπροσωπεύοντας τον Παναδριακό Σύλλογο Ναυτικών, εκφράζω τις ευχαριστίες μου στους συλλόγους των επιστημόνων Άνδρου για τη διοργάνωση αυτής της ημερίδας και ευχόμαστε στο μέλλον τέτοιες δημιουργικές ημερίδες να είναι περισσότερες ώστε να αποκτήσουμε εμπειρία και γνώση. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για ένα καθένα θέμα το οποίο θα αναπτύξουμε και προσβλέπουμε στο μέλλον την αρρωγή των επιστημόνων της Άνδρου, των συλλόγων, να είναι
αρρωγή, γιατί είναι δικά μας παιδιά, βγαλμένα και αυτοί μέσα από τις οικογένειες των ναυτικών, να μας βοηθήσουν για τον αγώνα που σκεπτόμαστε να κάνουμε, ώστε μερικά πράγματα τα οποία μας έχουν λήξει, να προσπαθήσουμε να τα επαναφέρουμε ή να γίνει άρση ορισμένων κακών πρωτοβουλειών που έχουν επαφήνα. Θέλω επίσης να αναφερθώ ότι μπορεί η Άνδος να είναι παγκοσμίως γνωστή και ακόμα περισσότερο σαν μικρά Αγγλία, να ευχαριστήσουμε τον Βούλγαρη και την κυρία Χριστιανή, αλλά είναι και η δική μας συμβολή του Έλληνα καπετάνιου, του Έλληνα λοστρόπου, του Έλληνα μάγερα, οι οποίοι τόσα χρόνια θαλασσοβερνόμαστε μέσα στη θάλασσα. Εμείς που στα πέρατα του κόσμου υψώσαμε την ελληνική σημαία και την κάναμε γνωστή. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω ακόμα μια φορά και εύχομαι καλή συνέχεια.